Επιστρέψαμε ξανά στο Γιατί Μαμά, εδώ με σημερινό θέμα τη μαθησιακή δυσκολία και την Κατερίνα Χριστοπούλου, ψυχολόγο, για να πούμε και τα πιο ουσιαστικά που θέλουν να ακούσουν οι γονεί mm -hmm. στην πράξη πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε. Είχαμε μείνει και στη διάσπαση προσοχή, που λίγο ταυτίζονται αυτό, δηλαδή στα πρακτικά κομμάτια. Ένα παιδί που θέλουμε να διαβάσει, θέλουμε να συγκεντρωθεί, δηλαδή τι πρέπει να προσέξουν οι γονεί για να βοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε. Ένα παιδί που έχει διαπιστωμένη διάσπαση προσοχής μπορούμε να το βοηθήσουμε με πολλού τρόπου και στο Μπορούμε σχολείο, να βλέπουμε και κάρτε ναι. ε, αναλυτικά για να δουν οι γονεί, mm -hmm. ε, τι είναι αυτά που πρέπει να προσέχουν. Mm -hmm. Μπορούμε λοιπόν οι δάσκαλοι μπορούν να βάζουν τα παιδιά αυτά να κάθονται στι προσινέ θέσει, συνήθω με ένα, έτσι μαθητή ο οποίο θα είναι ήσυχο. Για σίγουρα, να είναι πιο συγκεντρωμένα είναι τα παιδιά. Ακριβώ. Όχι τελευταία ναι, φράση. Ναι. Και να μην δηλαδή. έχει τόσο πολλά έτσι, ερεθίσματα αριστερά και δεξιά. Α, θα πρέπει να δίνονται ξεκάθαρε και αναλυτικέ οδηγίε όσον αφορά τι δραστηριότητε που έχουν και εκεί στο σχολείο να κάνουν αλλά και στο σπίτι. Και στο σπίτι τώρα είναι πολύ καλό να δημιουργηθεί μια ρουτίνα όσον αφορά το διάβασμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα αυστηρό καταρχά πρόγραμμα με ανταμοιβέ, και όταν λέω αυστηρό, ενώ όσον αφορά τι αποκλήσει. Όχι, θα σήμερα είναι λίγο κουρασμένο, οπότε καλύτερα να δει λίγο τηλεόραση και μετά να διαβάσει. Α, να έχει μια ρουτίνα το παιδί ακριβώς. και στο σπίτι ε, στο διάβασμα. διατηρείται αυτό. Αυστηρό, δηλαδή από αυτή την έννοια να μην. Θα βοηθάει το παιδί να έχει πιο πολύ πρόγραμμα. Ακριβώς, Να υπάρχει σταθερότητα. Σταθερότητα. Mm -hmm. Και στον χρόνο και στον χώρο, πολύ σημαντικός και ο χώρο στον οποίο. Και το οι ανταμοιβέ, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά και τα παιδιά πάντα mm -hmm. λειτουργούν καλύτερα όταν mm -hmm. τους δίνει ένα κίνητρο. Mm -hmm. Εγώ ε, το κίνητρο γίνει η μάθηση, γιατί κάποια στιγμή αυτό είναι ο στόχο. Απλά αυτό ηλικιακά αργεί. Έω ότου δίνουμε εμεί ενδιάμεσα πολλά κίνητρα, τα οποία συνήθω είναι είτε υλικά είτε είναι το παιχνίδι που θέλουν. Βέβαια, δεν εννοούμε ναι. ότι θα αγοράσουμε ένα παιχνίδι για να Όχι, αλλά Καλά, μπορούμε να πούμε κάτι. ότι όταν τελειώσει τα μαθήματά σου νωρίς θα, Ακριβώς, ωραί, θα, θα πάμε στην παιδική χαρά. Ή θα πάμε στην παιδική χαρά, ακριβώ. ή θα δει την εκπομπή που θέλει. Που Ακριβώς. Ωραία. Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε. Ο χώρο, όπω είπαμε και πριν, είναι σημαντικό να είναι πάντα ίδιο και να μην έχει πολλά έτσι, ερεθίσματα. Θα πρέπει στην καλύτερη των περιπτώσεων να είναι στο δωμάτιό του, να έχει μια διαμορφωμένη έτσι, γωνιά όπου θα είναι το γραφείο του. Α, ακόμα καλύτερα να βλέπει σε τείχο, να μην έχει δηλαδή κάποιο παράθυρο. Να μην μπροστά. έχει ερεθίσματα που να τραβούν την προσοχή ακριβώς, του παιδιού. Ακριβώ. Ναι, και σίγουρα όχι αυτοκόλλητα, τουλάχιστον σε αυτή την πλευρά του τοίχου, να, να είναι όσο γίνεται πιο ουδέτερο. Για να μην αποσπάται Α, η προσοχή. Ακριβώ, ναι. Να μην υπάρχουν πολλά οπτικά ερεθίσματα. Λίστα τώρα με ημερήσει εργασίε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και να τη φτιάχνει ακόμα καλύτερα το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, το πρόγραμμα τα... του, τι έχει ακριβώς, να κάνει κάθε το... μέρα. Ναι, δηλαδή, εφόσον πάει στο σπίτι μετά, είναι η άσκηση τάδε σε σελίδα τάδε, αναλυτικά να τα γράφει και ένα-ένα αφού τα ολοκληρώσει, να προσβήνει και να τον παροτρύνουμε να σταματάει για τον οποιοδήποτε λόγο εφόσον έχει ολοκληρώσει την κάθε δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα διαλύματα δεκτά, mm -hmm. αλλά αφού έχει τελειώσει και αυτό. Όχι, όχι, βέβαια, σαφώς πολύ συχνά μία άσκηση, ένα ναι. διάλειμμα, θα πρέπει και αυτό να το προσδιορίσουμε. Ναι, γιατί αρχίζουμε, ξέρετε, το μαμά νερό, μαμά διψάω, Μαμά, πεινάω. Βέβαια, αν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να συγκεντρωθεί, θα ξεκινήσουμε ναι με πολλά διαλύματα, αλλά θα βάλουμε σαν στόχο σιγά σιγά αυτά να μειώνονται για να αυξάνεται ο χρόνο που παραμένει στι δραστηριότητέ του. Δηλαδή, στην αρχή μπορούμε να βάλουμε μία άσκηση, ένα μικρό διάλειμμα, μετά όμω κάποια στιγμή που θα το δούμε ότι είναι ικανό να διατηρήσει την προσοχή του για περισσότερο χρονικό διάστημα, Πάμε σε δύο ασκήσει, σε τρει, θα αυξάνεται συνεχώ. Ναι, γιατί συνήθω τα πιτσιρίκια, ειδικά τα αγόρια, το έχω δει να γίνεται, προσπαθούν ακριβώ αυτό να εκμεταλλευτούν. Ναι. Να σπάνε το χρόνο ε, με το να θυμούνται ό,τι μπορεί να θυμ... σκεφτεί εκείνη <χω> τη στιγμή, ε, είτε γιατί δεν θέλουν να τελειώσουν εκείνη την ώρα. Είτε γιατί κάποιε χώρε όντω το έχουν ανάγκη το διάλειμμα. Βέβαια, αν έχουμε μια δραστηριότητα η οποία είναι μεγάλη, τότε εκεί ναι, επιτρέπουμε να σπάσει σε να σπάμε μικρότερα μικρά κομμάτια. Την διεργασία... Θα πρέπει να είναι προκαθορισμένο κομμάτια. από την αρχή πού ακριβώ θα σπάσει και το παιδί να περιμένει μέχρι το κομμάτι να έρθει εκείνη η στιγμή για να κάνει το διάλειμμα του. Δηλαδή, είναι σημαντικό στο παιδί να μην περάσει το μήνυμα ότι όποτε θέλει σταματά, αλλά θα πρέπει να περιμένει κάτι να ολοκληρωθεί. Έστω να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό στο οποίο είχαμε σπάσει αρχικά την mm -hmm. εργασία. Για να γίνει το διάλειμμα. Και εγώ επιμένω και κίνητρο γιατί τα παιδιά, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, δου, λειτουργεί πολύ το φιλότιμο και το κίνητρο. Και, δηλαδή. ναι. και με το καλό. Mm -hmm. Γιατί αν αρχίσουν οι καυγάδε στη διαδικασία του διαβάσματο, που το βλέπουμε και mm -hmm. αυτό όχι, πολύ ναι, γύρω, άρεσε, τότε εμπειρία, το έχει χάσει ακριβώς, το παιχνίδι. Ναι. Είτε το παιδί είναι με μαθησιακές δυσκολίε είτε όχι τα πρωτάκια που πάνε και πρώτη Έτσι φορά. Έτσι κι αλλιώ, ένα παιδί με ματσιακέ είναι δυσάρεστη η εμπειρία γιατί συγκρίνουν τον εαυτό του με τα άλλα παιδιά, βλέπουν τι αδυναμίε και τι ελλείψει που έχουν. Και αυτό έχουν έτσι, αυτό το ήταν το επόμενο της που ήθελα να ρωτήσω. Ψυχολογικά το παιδί καταλαβαίνει τη διαφορετικότητά του από την άποψη ότι νιώθει μειονεκτικά, νιώθει μπορεί να το διαχειριστεί, είναι θέμα γονιών πώς θα του το περάσουν. Ε? Σίγουρα είναι θέμα κονιών, αλλά ακόμα και όταν οι γονεί είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί και θετικοί, και πάλι το παιδί θα έρθει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα, γιατί, όπω είπαμε και πριν, είναι η σύγκριση που κάνει έτσι κι αλλιώ με του μαθητέ του. Βλέπει ότι οι άλλοι διαβάζουν καλύτερα από εκείνον, βλέπει ότι. Οι άλλοι παίρνουν καλύτερου βαθμού στα τεστάκια από εκείνον. Θα γίνει Θα έτσι, δυσκολεύεται στην πράξη, οπότε θα το γίνεται αντιληπτό. Ακριβώ. Αλλά όταν ένα παιδί μπει σε πρόγραμμα πλέον αποκατάσταση τη δυσκολία που έχει, και μιλάμε για αποκατάσταση, γιατί δεν υπάρχει θεραπεία, ειδικά στη δυσλεξία, έτσι. Mm -hmm. Ένα παιδί δυσλεξικό θα γίνει και ένα δυσλεξικό ενήλικα. Ωστόσο, μπορούμε να του βοηθήσουμε να αναπτύξει τέτοιε τεχνικέ, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα και να διαχειρίσει με Ακριβώ. Να μην είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία του. Ε, όταν, α, να πω και για τους γονείς, γιατί πολλοί γονείς ενώ θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, το βλέπουμε στην πράξη, ε, κουβαλάνε και όλο αυτό το, το ενοχικό ότι ίσως δεν το βοηθάω σωστά, ίσως mm -hmm. ότι ε, γιατί το δικό μου πρόβλημα, παιδί έχει αυτό το πρόβλημα και δεν είναι ο καλύτερος μαθητής ή δεν είναι... Νομίζω ότι και οι γονείς πολλές φορές... Δεν ξέρουν πώ να το διαχειριστούν. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτοί χρειάζονται βοήθεια ναι. κάποιε φορέ, όχι όλοι. Ναι, αρκετά συχνά οι γονεί βιώνουν ενοχέ για αυτή έτσι, τη δυσκολία του παιδιού του. Είναι όμω μέχρι να καταλάβουν ότι αυτή η δυσκολία θα υπήρχε έτσι κι αλλιώ ανεξάρτητα από την υπόθεση. Ναι, και δεν το καταλάβουν, περνάει και στο παιδί σα συμπεριφορά και σαν mm -hmm. συνέστημα. Mm -hmm. Γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται και τα πάντα. Mm -hmm. ε, νιώθουν απόλυτα τι νιώθει. Δεν είναι εύκολο να του κρυφτεί. Mm -hmm. Ναι, ναι. Οπότε και περνάει ότι... και το άγχος και η ανησυχία και η αγωνία, όλα. Βέβαια, να πούμε για του γονείς ότι σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για ματισιακή ή για δυσλεξία... Ε, πρέπει να αποποιηθούν κάθε ευθύνη, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν ε, έχουν φταίξει εκείνη... Ξέρω σε κάτι. Χαίρομαι που το σε λες, σε γιατί κάτι. ακούω πολλές μαμάδες γενικά να αυτομαστιγώνονται, uh -huh. ενώ ουσιαστικά είναι κάτι που απλά πρέπει να το δεις πώς θα το αντιμετωπίσει στην πράξη για να κάνεις την καθημερινότητα του παιδιού καλύτερη. Εξάλλου όλοι εμείς που εξετάζουμε τον ενδεχόμενο μια μαθησιακής δυσκολία σε ένα παιδί, πρώτα πρέπει να αποκλείσουμε τον παράγοντα τον περιβαλλοντικό, δηλαδή. Ε, κάνουμε έτσι μια αναλυτική έρευνα να δούμε αν το παιδί φυτά κανονικά στο σχολείο. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, οι χαμηλέ επιδόσει να είναι εξαιτία πολλών απουσιών ή επειδή δεν υπάρχει ναι. καλό κλίμα έτσι, μέσα στην οικογένεια, δεν είναι υποστηρικτικό, δεν ε, γίνεται έτσι η κατάλληλη ετσι προετοιμασία στο σπίτι. Να σε διακόψω γιατί θέλουν οι γονεί να μάθουν και το μετά. Mm -hmm. Γιατί καλά τα λέμε εμεί. Πε ότι δεν υπάρχει πρώιμη παρέμβαση και ανακαλύπτονται οι μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτέρα Δημοτικού, που αυτό είναι και το σύνηθε από ό,τι έχω το καταλάβει. Πιο συχνό, ναι. Εκεί τι γίνεται. Εκεί θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης στι ε, στις δυσκολίες όπου εκείνες εντοπίζονται. Δηλαδή θα γίνει μια αξιολόγηση όπως πάντα έτσι ξεκινάμε. Αναλυτική καταγραφή των δυσκολιών των παιδιών, ακριβώ εκεί που εντοπίζονται στην γραφή, στην ανάγνωση, στα μαθηματικά, στη γραπτή έκφραση και βγαίνει εξατομικευμένο πρόγραμμα και προσαρμοσμένο ειδικά στι ανάγκε του κάθε μαθητή. Που δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε, έχει να κάνει με, το... με την ηλικία αυτή. Τι εννοείται. Δευται... Ε, δεν έχει να κάνει, μπορεί να χρειάζεται πάλι λογοθεραπεία, να χρειάζεται εργοθεραπεία ή αυτά είναι στην πρώιμη παρέμβαση. Εάν έχει φτάσει στην τρίτη δημοτικού, για παράδειγμα, και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει κάποια φωνήματα, σαφέστατα θα πρέπει να γίνει και λογοθεραπεία για να μπορέσει να, μπορεί να τα αρθρώνει και να φωνολογικά να τα επεξεργάζεται σωστά. Ε, ταυτόχρονα όμως θα γίνει και το πρόγραμμα όπως είπαμε, όπως το περιγράψαμε. Αλλά ναι, μπορεί ακόμα και να χρειαστεί και λογοθεραπεία. Νομίζω είναι τρόπος. και μια ανάσα για τα παιδιά. Μπορεί να δυσκολεύονται λίγο στη διαδικασία, αλλά το να βοηθηθούν ξαφνικά από εκεί που αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ δυσκολίε ε, και να γίνει συνειδητό του γύρω ότι τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια, νομίζω ότι του παίρνει και ένα βάρο από την πλάτη του αυτή την ηλικία. Ε, σίγουρα και μόνο που μπαίνουν σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την εικόνα τους σε επίπεδο μαθησιακό, αυτό τα τονώνει ηθικά. Και πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σίγουρα έχει προηγηθεί η αποδοχή. Η αποδοχή και από τις δύο πλευρές, που είναι επίσης πολύ σημαντική. Δηλαδή αναγνωρίζω ότι έχω μια δυσκολία, το παραδέχομαι και τώρα πλέον παίρνω ενεργητική στάση και κάνω κάτι για αυτό. Και το αντιμετωπίζω. Ακριβώς. Στην ίδια... Φάση ακριβώ είναι και οι γονεί. Έτσι, Έχει γίνει δηλαδή μια συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να νιώθει ότι το αποδέχονται με τι δυσκολίε που και έχει. Ειδικά για του γονεί του, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Αν το παιδί νιώθει ότι οι γονεί του το αποδέχονται, είναι η βάση για πάρα πολλά πράγματα. Mm -hmm. Οπότε και εμεί, αγωνίε, θα πρέπει να κάνουμε λίγο δουλειά όταν βλέπουμε τέτοιε δυσκολίε. Να δούμε πώ μπορούμε να το λύσουμε και όχι να σκάμε, να στενοχωριόμαστε, να μπαίνουμε. Πιο πολύ να ψεχνόμαστε για τι λύσει και για το, το να εξελίσσεται. Να εξελίσσετε το παιδί μας με τον καλύτερο τρόπο. <συμή> και βηματάκι-βηματάκι, σιγά-σιγά. <συμή> ό,τι μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει και άγχος, γιατί τα παιδιά το βιώνουν και το άγχος, βιώνουν και την πίεση και ειδικά αν το νιώθουν από τους γονείς τους, νομίζω ότι δεν βοηθάει. Σίγουρα. <συμή> ε, συνήθως βλέπουμε, έχετε εσείς από την εμπειρία σας δει, να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από του εκπαιδευτικού στα παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε είναι δίπλα στα παιδιά. Ε, υπάρχουν κάποιες ειδικέ εξετάσεις, δεν γνωρίζω για αυτά τα παιδιά. Η εκπαιδευτική σήμερα είναι πολύ καλά ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, τα παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακή έτσι, α, δυσκολία. Είναι πολύ καλά ενημερωμένη και σίγουρα γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για το πώς θα το αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, είναι δύσκολο πολύ ο ρόλο του γιατί έχουν ε, να τρέξουν ε, μια ή και με πολλά παιδιά. με πάρα πολλά παιδιά ακριβώς, που συνήθως που παιδιά δεν είναι, είναι στο δεν ίδιο τρέχουν, επίπεδο. Ε, πολύ. Δεν έχει λοιπόν πολύ το χρόνο ώστε να αφιερώσει για να μείνει στις δυσκολίε αυτές που έχει να τις καλύψει και στα κενά που θα έχουν δημιουργηθεί το κάθε παιδί. Ε, βέβαια, υπάρχουν ναι, από την Πολιτεία δομές ε, υποστηρικτικές, όπως είναι το Τμήμα Ένταξης, οι οποίες βοηθάνε σε όσο ένα βαθμό. Ναι, να αντιμετωπίζονται. Σε αυτές τις ακριβώς, ναι. Και σίγουρα υπάρχει και η κάλυψη από τα ταμεία. Δηλαδή, ο γονιός μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, να γίνει και η αξιολόγηση. Και όλη η κάλυψη του κομμάτιου του θεραπευτικού. Αυτό ισχύει να γίνει και, από και από για τι μικρότερε ηλικίε, να πούμε στου γονεί. Ισχύει και για τη λογοθεραπεία και για την εργοθεραπεία. Oh, ακριβώς, ε, yeah. Οτιδήποτε χρειαστεί ένα παιδί στο να εξελίσσεται, mm -hmm. καλύπτονται, καλύπτονται και, από και με όλα μια τα διαδικασία τα μπορεί να πάει στον κατάλληλο ειδικό mm -hmm. και να πάρει και τα χρήματα αργότερα από το, mm -hmm. το κράτος πίσω. Mm -hmm. Ναι. Ε, νομίζω ότι όλα όσα είπαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικά και μπορέσαμε να τα εξηγήσουμε και απλά για τους γονείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Εγώ ήσασταν ευχαριστώ. εδώ σήμερα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστήσω και εσά που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε ένα καινούριο Γιατί Μαμά.